Πετε μου καταρχάς να εκφράσω για ακόμα μια φορά την οδύνη μου για την απώλεια δύο νέων παιδιών. Όλη η Ελλάδα σήμερα θρυνεί αυτό το τραγικό γεγονός και η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και ο Θεός να τους δίνει δύναμη να ξεπεράσουν αυτόν τον αφόρητο πόνο. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, 24 ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό, για να έχω μια προσωπική άποψη για την έκταση των ζημιών. Όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή έχει έρθει στην Σάμο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο καταγράφει τις ζημιές σε επίπεδο νοικοκυριών, σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο δημόσιων υποδομών. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει σημαντικές ζημιές, λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγεθος του σεισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Χρέος της πολιτείας, όπως το κάνει πάντα εξάλλου, είναι να σταθεί δίπλα στο νησί, να εκταμιευθούν όσο το πιο σύντομα οι σχετικές αποζημιώσεις, ώστε η Σάμος να ξαναβρει το συντομότερο δυνατόν τους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Δυστυχώς, μέσα από μια σειρά από φυσικές καταστροφές, με πιο πρόσφατη αυτή είναι της μεγάλης θεομηνίας που χτύπησε τη Θεσσαλία και κυρίως την Λάρισα, ο κρατικός μηχανισμός έχει αποκτήσει πια μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο να μπορεί να καταγράφει ζημιές και να εκταμιεύει ποσά με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Αυτό θα γίνει και τώρα στην ΣΑΜΟ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όσες και όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, όπως πάντα το κάνουν μετά από κάθε φυσική καταστροφή, όχι μόνο τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους διασώστες μας, την περιφερειστική, το ΕΚΑΒ, την ΕΜΑΚ, οι οποίοι πάντα κινητοποιούνται όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι το 112 λειτουργήσε με μεγάλη ταχύτητα, στέλνοντας σε λιγότερο από 10 λεπτά ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το ενδεχόμενο, το οποίο δεν ήταν ενδεχόμενο τελικά, ήταν πραγματικότητα, εμφάνισης τσουνάμι, κάτι το οποίο είδαμε και εδώ. Στη Σάμο και μάλιστα έχουμε και ζημιές σε μια σειρά από επιχειρήσεις από το κύμα αυτό. Ευτυχώς όμως καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Να το ξαναπώ, είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Δεν είναι ο τελευταίος μεγάλος σεισμός αυτός ο οποίος θα γίνει στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε. Και οφείλουμε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας να έχουμε στη διάθεσή μας όλα εκείνα τα μέσα για να μπορούμε εκεί που υπάρχει η δυνατότητα και στην περίπτωση του τσουνάμι υπάρχει να ειδοποιούμε τους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Χρειάζεται όμως και μια μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος, τρέψτε μου να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους επειδή κατέρευσε ένας τείχος από ένα ακατοίκητο κτίσμα, που μπορεί να έπεφτε και σε ένα σεισμό πολύ μικρότερο από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση να ξαναδούμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας επισημαίνεται πάρα πολύ συχνά από ειδικούς. Ξέρουμε ότι τα καινούργια κτίσματα τα οποία φτιάχνονται αντέχουν σε σεισμούς και πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που βιώσαμε, από αυτόν που βιώσαμε χθες. Αυτό όμως δεν ισχύει για παλιά ακατοίκητα κτίρια τα οποία ενέχουν ένα μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Είναι και αυτή ένα πρόβλημα του παρελθόν το οποίο χρονομούμε. Θα σκύψουμε πάνω και σε αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των δύο νέων παιδιών. Ευχαριστώ πολύ.